Ευχαριστώ στους διοργανωτές που μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση στο στρογγυλής τραπέζης, κυρίως επί της ουσίας για να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Και προτού προχωρήσω στην τοποθέτηση, πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον την τελευταία εξαετία παρακολουθώ τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο βρίσκομαι στην Τουρκία με τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί καθότι προηγουμένως με τον Ευρωβουλευτή τον κύριο Μάτση που εργαζόμουν και τώρα με την κυρία Θεοχάρους, είναι μέλη της μειχτής διακοινοβουλευτικής επιτροπής Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πρέπει να σας πω ότι μαθαίνουμε και τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες. Για παράδειγμα, κάθε φορά που επισκεφτόμαστε την Τουρκία, η μία συνάντηση τουλάχιστον με τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον επικεφαλής τον κύριο Πιερίνη, μας υποβάλλουν να βγάλουμε ακόμα και τις μπαταρίες που τα κινητά. Διότι λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως για παράδειγμα την τελευταία φορά, δηλαδή την Τρίτη το πρωί, που ο Πιερίνη, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία, παραδέχτηκε καθαρά ότι το θέμα του απευθείας εμπορίου δεν θα βοηθήσει καθόλου οικονομικά τους Τουρκοκύπριους, ή λίγο λέει, είναι ένα θέμα, λέει, πολιτικό. Τελεία. Είναι ποιοτικά και ουσιαστικά μια διαφορετική θέση από αυτήν την οποία εκφράζει επισήμως προς τα έξω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποκαλύπτει δε το παιχνίδι που παίζεται στις Βρυξέλλες μεταξύ των τεχνοκρατών της Επιτροπής, τους οποίους ξέρουμε, ονομάζονται Μάικλ Λί, Άντριου Ράσπα και λοιπά Βρετανοί, και βεβαίως κατά την άποψή μου την ελληματική πολιτική που ασκείται από τη Λευκοσία. Νομίζω ότι το μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια. Η τοποθέτησή μου, η αρχική, αφορά την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να απαντήσει στο εξής ερώτημα. Εάν η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάφορα από τα πορίσματα είναι που έρευναν την οποία έκανα πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο, δεύτερο μέσα από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτο μέσα από ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγια μέσα στην Επιτροπή Εξωτερικών. Μέτρησα δηλαδή τις απόψεις και εκδίδεται σύντομα σε βιβλίο στην Αυστρία. Γι' αυτόν το βασικό ζητούμενο που απασχολεί σήμερα την Ευρώπη είναι αν είναι παρόμοιο με το γερμανικό ζήτημα. Δηλαδή, προηγουμένως ελέγεται ότι εάν επανενωθεί η Γερμανία θα έχουμε μία γερμανική Ευρώπη ή μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Το ερώτημα στην περίπτωση της Τουρκίας είναι ανάλογο. Απασχολεί τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, εάν θα έχουμε με την ένταξη την πλήρη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ευρωπαϊκή Τουρκία ή μια τουρκική Ευρώπη. Το ερώτημα είναι συναφές με το μέγεθος, σε έκταση, σε πληθυσμό και σε δυνατότητες της Τουρκίας, ξεκινώντας από τις στρατιωτικές και καταλήγοντας στις οικονομικές, στην περίπτωση που θα πληρεί τα κριτήρια για ένταξη. Το βασικό δε ερώτημα είναι τι είναι συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι παράγοντες δηλαδή συνθέτουν τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους έχει καθορίσει η ίδια η Επιτροπή, είναι οικονομικοί παράγοντες, είναι κοινωνικοί παράγοντες, είναι πολιτικοί παράγοντες, διπλωματικοί, είναι πολιτιστικοί παράγοντες και στρατιωτικοί παράγοντες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες όταν συντρέχουν ομαλά μεταξύ τους, τότε η Ευρώπη βρίσκεται σε συνοχή. Γιατί όταν συντρέχουν ομαλά μεταξύ τους? Διότι η Ευρώπη είναι ένας χώρος συγκλήσεων και αντιθέσεων. Το θεωρητικό πλάνο... Ναι. Είναι το θεωρητικό πλάνο στηρίζεται στην πραγματικότητα σε δύο σχολές σκέψης.
Η μία είναι ο κλασικός ρεαλισμός μαζί με τον δομικό ρεαλισμό και η άλλη είναι ο λειτουργισμός με τον νέο λειτουργισμό. Δηλαδή, οι κλασικοί ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι το διεθνές σύστημα αποτελείται από τα συστατικά στοιχεία που αποτελούν το έθνος κράτος, ότι υπάρχει αναρχία και ότι το κάθε έθνος προσπαθεί να επικυριαρχήσει, να κάνει συμμαχίες, είτε να επικυριαρχήσει είτε να αποφύγει την επικυριαρχία άλλων. Και ως βασικών στοιχείων, εργαλείων των διεθνών σχέσεων, υποστηρίζει ότι είναι στρατιωτική ισχύς. Είναι οι θεωρίες από τον Θουκυδίδη μέχρι τον Μόρκενταου και τον Κίσιγκερ. Οι νεορεαλιστές ήταν να συμπληρώσουν τις θεωρίες του κλασσικού ρεαλισμού, όπως ο Κίλπι, που υποστηρίζει ότι μπαίνουν και άλλοι παράγοντες πέραν της στρατιωτικής ισχύως για να συνθέσουμε τη γενικότερη ισχύ ενός κράτους, και πρόκειται για την οικονομία, την τεχνολογία και άλλους παράγοντες. Το βασικό στοιχείο όμως του Κίλπινγκ που εισαγαγεί είναι οι δομικές αλλαγές, όπως είπε, που μπορούν να συμβούν μέσα στο διεθνές σύστημα και κατά πόσον αυτές οι δομικές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν ένα σύστημα είτε στην πτώση, είτε ακόμα με βάση τις θεωρίες του κλασσικού ρεαλισμού να οδηγήσουν και σε συγκρούσεις. Κλασσικού ρεαλισμού γιατί, διότι λέει ότι οι αλλαγές των ισοζυγίων δυνάμεων μπορεί είτε να φέρουν ειρηνική επικυριαρχία του ενός εναντί του άλλου, Θουκυδίδης, Σπάρτη, Αθήνα, ή να οδηγήσουν σε πόλεμο, Θουκυδίδης, Σπάρτη, Αθήνα, ή ο διάλογος μεταξύ Μιλίων και Αθηναίων. Από την άλλη πλευρά, οι λειτουργιστές και οι νεολειτουργιστές ήρθαν και είπαν ότι για να ξεπεράσουμε εμείς τα προβλήματα τα συγκρουσιακά που αναλύει ο κλασσικός και ο δομικός ρεαλισμός, θα πρέπει να δημιουργήσουμε κοινωνίες συμφερόντων, θα πρέπει να υπερβούμε τα εθνικά κρατικά σύνορα και να δημιουργήσουμε θεσμούς και συμφέροντα που θα αποτρέπουν τους πολέμους και θα προχωρούν σε περιφερειακή ή παγκόσμια ολοκλήρωση, δηλαδή σε θεσμούς αρχικά διεθνικούς και εν συνεχεία στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ακριβώς η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται θεωρητικά πάντα στο μοντέλο του λειτουργισμού και του νέου λειτουργισμού, δηλαδή στη διαδικασία αναγκών που μπορεί να γεννούνται μέσα από τη σύγκληση συμφερόντων προκειμένου να αποτρέπεται η απόκληση συμφερόντων και οι συγκρούσεις. Ο Κίλπινγκ όμως διατύπωσε την άποψη ότι μέσα από τούτες τις δομικές αλλαγές, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε δομικές αλλαγές, μπορεί να υπάρξουν τέτοιες ανατροπές που αντί να οδηγηθούμε σε ειρηνικές διαδικασίες, μπορεί να οδηγηθούμε σε παρακμήνια ακόμα και σε συγκρούσεις. Συνεπώς, το ερώτημα που εγείρεται σε σχέση με την Τουρκία είναι εάν πρώτον η ίδια η Τουρκία καταφέρει να προχωρήσει ομαλά στις δομικές της αλλαγές, και το δεύτερο ερώτημα είναι αν η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα φέρει τέτοιες δομικές αλλαγές που ενδεχομένως να απειληθεί το υποσύστημα του διεθνούς συστήματος που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στην πράξη τι σημαίνει. Εάν δηλαδή με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε μια κοινωνική ή οικονομική σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινωνική και η οικονομική σύγκρουση μπορεί να οφείλεται στη διαφορετικότητα της θρησκείας της κουλτούρας, δηλαδή του πολιτισμού. Ή αν τελικά η Τουρκία, η οποία είναι μια μεγάλη χώρα, θα απειλήσει τα υφιστάμενα συμφέροντα και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τα συμφέροντα των κυρίαρχων, των ηγετικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία. Αυτό εντάσσεται στη λογική του λεγόμενου power game. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια κοινωνία, δεν είναι ένας οργανισμός όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν είναι ακόμα ένα κράτος με μια κεφαλή. Δεν είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος. Και αυτό απορρίφθηκε και από την τελευταία συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή έκλεισαν το θέμα, η Ευρώπη δεν είναι ομοσπονδιακή. Ξεκαθαρίσαν το. Δεν ήταν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, λέω για τούτους που υποστηρίζουν ότι γίνανε ομοσπονδιακά βήματα. Εν πάση περιπτώσει, συνεπώς, θα πρέπει να δούμε οι θεωρίες των διεθνών σχέσεων δεν είναι απλά θεωρίες, είναι επιβεβαιωμένες στην πράξη. Άρα θα πρέπει να δούμε μέσα από τις θεωρίες στην πράξη τι μπορεί να συμβεί με την Τουρκία. Να ελέγξουμε δηλαδή εάν οι κοινωνικές δομές της Τουρκίας, οι
οικονομικές δομές της Τουρκίας, οι στρατιωτικές δομές της Τουρκίας απειλούν ή όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, επειδή ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει στο διεθνές σύστημα, μπορεί να χαρακτηριστεί έναν υποσύστημα του διεθνούς συστήματος, δεν λειτουργεί τη απουσία των υπολείπων δρόντων του διεθνούς συστήματος. Όπως είναι, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ιαπωνία ή άλλοι παράγοντες. Όμως το ερώτημα είναι, βρίσκεται ή όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί είναι ακόμα, βρίσκεται ή όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από την επίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα η απόφαση για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αποκλειστικά ευθύνη ή θα ληφθεί αποκλειστικά με κριτήρια ευρωπαϊκά ή θα ληφθεί και με κριτήρια αμερικανικά. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που υπάρχει διχογνωμία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και τι θα συμβεί στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρει μια απόφαση η οποία δεν θα αρέσει στο τέλος του δρόμου αφενός την Τουρκία και αφετέρου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Άρα η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, είναι μια ιδιαιτέρως σύνθετη υπόθεση η οποία πρέπει να αναλυθεί σε βάθος. Και ξεκινούμε, για παράδειγμα, με τα σύνδρομα που επικρατούν στην Ευρώπη. Υπάρχουν κατεγραμμένες μετρήσεις ότι οι Αυστριακοί δεν θέλουν την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη, ή τουλάχιστον οι κυβερνήσεις τους κρύβονται πίσω από το λεγόμενο σύνδρομο της Βιέννης. Ότι δηλαδή φοβούνται ακόμη ότι οι Τούρκοι βρίσκονται πρώτων πυλών της Βιέννης. Το δε σύνδρομο της Βιέννης ενισχύεται από το γεγονός ότι υπάρχουν τουλάχιστον αυτήν τη στιγμή 250.000 Τούρκοι, εκ των οποίων οι 150 περίπου χιλιάδες είναι παράνομοι ή και περισσότεροι στην Αυστρία. Πώς είναι οι παράνομοι? Γύρω στους 150.000 λένε, έτσι ανεπίσημα. Ναι. 250 με 300 χιλιάδες, ούτε ήδη δεν ξέρω. Ούτε ήδη δεν ξέρω. Εγώ μιλώ συντηρητικά για να μην πει κάποιο ότι ο Χαραλαμπίδης υπερβάλλει. Πιθανόν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Σας λέω τι μας ελέγχθη που Αυστριακούς ευρωβουλευτές και μας είπαν ότι έχουμε και εμείς επίκους. Δεν μόνο εσείς. Έτσι. Ναι, ωραία. Ναι, εντός χαριτολογούσαν οι άνθρωποι. Απλά προσπαθούσαν να μας πούσουν ότι εμείς καταλαβαίνουμε το πρόβλημα σας. Ανάλογα προβλήματα τώρα, κοινωνικά, οικονομικά, παρουσιάζει η Γαλλία και ειδικά η Γερμανία. Με τα 3 εκατομμύρια Τούρκων που βρίσκονται εκεί. Μιλώ για τους Τούρκους. Μετά μιλούμε, θα εξηγήσω γιατί. Διότι η αντιπάθεια που υπάρχει, με μετρήσεις πάλι, έναντι των Τούρκων σχετίζεται ακριβώς από τα μεγάλα μουσουλμανικά ρεύματα που κατακλείζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους μετανάστες, που είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα το οποίο θα συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια για διάφορους λόγους, μπορούμε να τους αναλύσουμε στη συνέχεια. Οπότε η λογική λένε ποια είναι. Παράνομοι μετανάστες, οι νόμιμοι μετανάστες, πλειοψηφία μουσουλμάνοι. Ειδικό σε περίοδο οικονομικής κλήρησης, ο απλός Γάλλος, Γερμανός, Ευρωπαίος γενικά, συνταυτίζει τον μουσουλμάνο με τον Τούρκο και λέει ότι οι κύριοι αυτοί έρχονται, μας στερούν τις δουλειές μας, έχουν διαφορετική κουλτούρα και μας δημιουργούν ταυτοχρόνως οικονομικά και άλλα προβλήματα. Οπότε αρχίζει μια κοινωνικών και οικονομικών κινήτρων αντιπάθεια κυρίως προς την Τουρκία. Γιατί κυρίως προς την Τουρκία? Διότι είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα υποψηφία για ένταξη. Δηλαδή λένε τους Αλγερινούς, μπορούμε να πούμε ότι κύριοι βάλουμε σας και το Μαρόκο, του Μάκρεπ και του Ζάκρεπ τις χώρες. Βόρεια Αφρική θέτουμε έναν όριο ότι δεν θα μπαίνετε πλέον. Η Τουρκία λέει όμως όταν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα τους σταματήσουμε? Γι' αυτό αρχίζουν από τώρα να λένε ότι οποιοδήποτε και αν είναι το τελικό καθεστώς που θα έχει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δεν θα εφαρμοστεί το άρθρο 4. Δηλαδή της ελευθερίας διακίνησης εργατών. Για να μπορέσουν να περιορίσουν. Γιατί το λένε αυτό? Διότι υπάρχουν ήδη
μελέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του ΕΛΚ, που υποστηρίζουν ότι με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε έναν πρώτον κύμα μεταναστευτικών 4 εκατομμυρίων Τούρκων. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες όταν ακούν, ειδικά τώρα με τις κρίσεις που έχουμε, ότι σε περίπτωση ένταξης θα έχουμε ένα ρεύμα τέτοιο, παθαίνουν σοκ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε μια μεγάλη τουρκική κοινωνία και οικονομία, η οποία χαρακτηρίζεται από τρομερές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλα disparities, κενά, μεταξύ των μεγάλων πόλεων και της περιφέρειας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία, για να μπορέσει να ισοσκελίσει τις περιφέρειες της, όπως η Ευρώπη προσπαθεί μέσω των structural funds, ελληνικά των διαρθρωτικών ταμείων, θα απορροφά πολλά χρήματα. Υπάρχει ήδη μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία έχει κατατεθεί, έχω τη μάλιστα μαζί μου, που λέει ότι εάν η Τουρκία ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τώρα, χώρες όπως η Ελλάδα για παράδειγμα, η Κύπρος ή ακόμα και άλλες χώρες όπως η Σλοβενία, δεν κάνω λάθος, η Σλοβακία, δεν θα έπαιρνα γρώση από τα διορθρωτικά ταμεία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δομικές αλλαγές, εάν θέλουν οι Ευρωπαίοι να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο, δεν θα πρέπει να γίνουν μόνο από πλευράς Τουρκίας, αλλά θα πρέπει να γίνουν και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάξει ολόκληρο το σύστημα των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως υπάρχει και ο άλλος ισχυρισμός, που λέει το εξής, ότι, και θα πρέπει να το δούμε στη συνέχεια, ότι δεν θα έχουμε την Τουρκία του σήμερα, αλλά θα έχουμε μια άλλη Τουρκία. Και υπάρχει και άλλη άποψη που λέει, λόγω των δομικών αλλαγών, ναι, δεν θα έχουμε την Ευρώπη του σήμερα, θα έχουμε μια άλλη Ευρώπη, αλλά ποια είναι Ευρώπη? Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν μετρήσεις, έρευνες που δείχνουν ότι η άλλη Ευρώπη με την ένταξη της Τουρκίας θα αλλάξει τα εσωτερικά ισοζύγια δυνάμεων των ηγετικών χωρών. Θεσμικά. Δηλαδή, η Τουρκία πληθυσμιακά θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη μετά τη Γερμανία σε πληθυσμό. Τα κριτήρια στις σταθμισμένες ψήφους ή τα κριτήρια των ευρωβουλευτών εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνονται με βάση τους πληθυσμούς, κυρίως κατά 90-99%. Συνεπώς οι μητρήσεις που έγιναν με βάση το λεγόμενο blocking vote, που μπορεί μια χώρα ή ομάδες χωρών μέσα από τις σταθμισμένες ψήφους να μπλοκάρουν μια διαδικασία και μια απόφαση, φέρνει την Τουρκία, σε περίπτωση ένταξης της, στη δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση σε επίπεδο συμβουλίου. Ναι, θα σας πω. Θα ξεπεράσει τη Γερμανία, μάλιστα. Μάλιστα. Σωστό. Απολύτως ορθό. Για να μην υπερβάλλω πάλι, γι' αυτόν το λέω, μένω στις μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει με καθαρά επιστημονικό τρόπο. Δηλαδή, τι έχει γίνει? Έχουν μετρήσει, έχουν πάρει τις σταθμισμένες ψήφους, τους τρόπους με τους οποίους μπλοκάρεται μια διαδικασία, δηλαδή με το συνδυασμό των ψήφων που έχει κάθε χώρα και χώρες που μπορεί να μπλοκάρουν σε σχέση με τον πληθυσμό. Τα έχουν βάλει μέσα σε κομπιούτερ και έχουν βγάλει γραφικές παραστάσεις, τις οποίες έχω μαζί μου. Έτσι φαίνεται την πολιτική και θεσμική δύναμη που έχει η Τουρκία. Λαμβανωμένων των πληθυσμών των υφιστάμενων, λέω, αυτήν τη στιγμή η Τουρκία έρχεται δεύτερη. Πολύ ορθά λέτε ότι στην περίπτωση που η Τουρκία υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 μπορεί να ξεπεράσει τη Γερμανία. 23, σε 10 χρόνια. Ναι, σε 10 περίπου χρόνια, τότε η Τουρκία θα είναι πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει τους περισσότερους ευρωβουλευτές. Έχει 100 γη. Έτσι, θα ξεπεράσει ακόμα και τη Γερμανία. Προσέξτε τι συμβαίνει τώρα. Έρχονται και λένε, ένα λεπτό λένε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
η Τουρκία αν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ευρωπαϊκή λογική ή θα είναι μια νέα Βρετανία ή θα είναι μια νέα Πολωνία ή θα είναι μια νέα Ουγγαρία και θα έχουμε όπως το λένε το Trojan Horse. Έτσι. Και υπάρχει δική μου θεώρηση την οποία καταγράφω είναι οι λεγόμενες σφήνες. Δηλαδή έχουμε και στρατηγικών εδώ. Δηλαδή γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά οι Αμερικανοί έχουν μια σφήνα τη Βρετανία που τα βορειοδυτικά. Έχουν καταφέρει στην κεντρική Ευρώπη προς τα ανατολικά να αναδείξουν Πολωνία, Τσεχία με τις τελευταίες συμφωνίες, Ουγγαρία. Και τώρα αυτό που υπολείπεται είναι τη σφήνα της Τουρκίας από κάτω προς τα πάνω. Εάν δείτε το χάρτη δηλαδή. Ναι, ωραία. Λέω τους επί του παρόντος για να μην υπερβάλλω. Το λοιπόν έχουμε. Και γιατί μιλώ για την, γιατί οι φόβοι αυτοί οι υποψίες τεκμέρονται. Η Πολωνία μαζί με τη Τσεχία είχαν υπογράψει πριν τα επεισόδια στη Γεωργία μια συμφωνία αμυντική μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία είναι καταπληκτική υπό την εξής έννοια. Δεν έχει ξανά υπογραφεί ούτε την περίοδο του ψυχρού πολέμου τέτοια διμερή συμφωνία που λέει με την Πολωνία αυτό λεξί ότι είναι υποχρέωση, της a duty λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να υπερασπιστεί σε περίπτωση επίθεσης την Πολωνία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει καθαρή επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εις τη διαδικασία της πολιτικής ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή που αφορά τα θέλματα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα του λεγόμενου Σοβιετικού Συνδρόμου, που στηρίζεται πρώτον εις τις παλαιότερες φοβίες που είχαν τα κράτη της πρώην Ανατολικής Ευρώπης έναντι η Πολωνία, ναι, λόγω των σφαγών που έχουν υποστεί, έναντι της Σοβιετικής Ένωσης και ειδικότερα της Ρωσίας. Και το δεύτερο είναι ότι αντιλαμβάνονται συμμετέχοντας εις την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τελικά δεν υπάρχει κοινή άμυνα και εξωτερική πολιτική και ότι ο αμυντικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να τους υπερασπιστεί σε περίπτωση εξωτερικής απειλής. Αποτελεσματικά. Οπότε σκέφτονται ότι ο μεγάλος αδερφός, ο οποίος μπορεί να μου δώσει αποτελεσματικά διεξόδους εις τις ανασφάλειες μου, είναι ο ηγεμόνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και ψες μάλιστα, οι προψές έβλεπα από το CNN ότι εγκατέφθασαν οι πρώτοι Patriot εις την Πολωνία. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ταυτοχρόνως δε, δεύτερος συνειρμός. Τι σημαίνει η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μιας χώρας με τον μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη, έτοιμο πόλεμο όσον κανένας άλλος στην Ευρώπη, διότι μόνο στο Κουρδιστάν έχει 200.000 εκ περιτροπής στρατιώτες να πολεμούν. Αυτό σημαίνει ότι άκουσα να σφυρούν και βλήματα πυροβολικού και όλμη και ότι έδωσαν μάχες και μπορούν να σταλούν οτιδήποτε χωρίς να πάθουν σοκ. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει η Τουρκία το μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό σημαίνει ότι συν του γεγονότος ότι στο πλαίσιο των military mission της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τις μεγαλύτερες προσφορές, αν όχι τη μεγαλύτερη προσφορά, δηλαδή προσφέρει σε έμψυχων και άψυχων υλικών, παρότι δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερα από ό,τι προσφέρουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτει ήδη σε μεγάλο βαθμό υπό τη δική της εξάρτηση σε πραγματικών και επισυγχυρησιακών, έχουμε και επιτελάρχες, δανέ, την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τις δικές της πολιτικές βουλήσεις. Και θα το εξηγήσω στην πράξη τι εννοώ.
Συμμετείχα σε σύσκεψη στην οποία συζητούτο το θέμα του, των αποστολών στη Βοσνία, Ζεγοβίνη. Οπότε ο Πολωνός αξιωματικός σηκώνεται να εκφέρει άποψη. Και του λέει ο Βρετανός, όταν έγινε τον η συζήτηση. Παρακολουθούσα τις ιδιότητες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. Όχι, με την Κύπρο δεν καμία. Όχι, εκ μέρους του κυρίου Μάτση. Ήμουν... Βεβαίως, ναι, ναι. Όταν γίνεται οι συνεδριάσεις μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έρχεται κάποιος από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή ή στην Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας, βεβαίως, ναι. Συνεπώς και λέει του ο Βρετανός ο επικεφαλής, να κάτσεις κάτω. Πρώτα λέει του, λόγω έχουμε όσοι στέλνουμε στρατεύματα και όσοι πληρώνουμε. Διότι λέει του, εάν συμβεί οτιδήποτε στους στρατιώτες της Αποστολής, εγώ θα στείλω τον αξιωματικό να χτυπήσει την πόρτα της μητέρας και του πατέρα του στρατιώτη για να του αναγγείλει το χαμό του και η δική μου κυβέρνηση θα έχει το πολιτικό κόστος. Συνεπώς, εγώ έχω πρώτα τον λόγο, διότι εγώ συνεισφέρω και μετά θα σε ακούσουμε και εσένα. Δεν μπορείς εσύ που δεν συνεισφέρεις ή ήδη συνεισφέρεις ο λιγότερον από εμένα να μου υποδεικνύεις πώς θα διαχειριστώ μια κατάσταση που είσαι απόν ή είσαι συμβολικά παρόν. Δεύτερον παράδειγμα. Όταν εμείς θα στέλναμε 4 αν δεν κάνω αστυνομικούς στο civilian mission στο κοσυφοπέδιο, η Τουρκία είπε εγώ θα αποσύρω τις προσφορές μου από τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 48 ώρες, όσον χρειάζεται δηλαδή, ο Σολάνα έσπευσε στην Τουρκία για να μεταπίσει τον Γιούλ. Αυτόν υποδηλεί ότι και αποδεικνύει ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα της δώσει την ευκαιρία στους πυλαίωνες της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής να έχει κυρίαρχο και ηγετικό ρόλο. Εάν δεν στηρίζεται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από τη Βρετανία, τότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ως προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν τελικά έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που κινείται προς περιφερειακή ολοκλήρωση και αυτονόμηση ή έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία κινείται προς αυτήν την πολιτική θέση που έχει εκφράσει ήδη ο Χόλμπρουκ παλαιότερα. Δηλαδή, η Αμερική είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δύναμη. Προφητικό άρθρο. 1900, αν δεν κάνω λάθος, 95 στο Foreign Affairs. Δηλαδή, καθόρισε πού θα κινηθεί η Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική στα επόμενα στάδια. Γιατί τα τονίζω αυτά? Διότι είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους Ευρωπαίους ως προς την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συν το θέμα της κουλτούρας, που στα θέματα της κουλτούρας εμπίπτει η θρησκεία. Γιατί η θρησκεία δεν είναι απλά ένα δόγμα που αναλύει κάποιες υπερφυσικές ανησυχίες. Η θρησκεία, όπως και η χριστιανική, όπως και η μουσουλμανική, είναι κώδικας αρχών, αξιών, καθημερινού τρόπου ζωής. Γι' αυτό και η θέση μου είναι ότι τα δυτικά συντάγματα και οι δυτικές πολιτείες στην πραγματικότητα στηρίζονται πάνω σε κώδικες αρχών και αξιών που πηγάζουν από κάποια χριστιανικά δόγματα και αξίες. Που βρίσκονται όμως σε αντίθεση με έναν άλλον κώδικα αρχών και αξιών, τον οποίο πιστεύουν οι μουσουλμάνοι. Γι' αυτό και υποστηρίζω ότι δεν έχουμε μία μορφή globalization παγκοσμιοποίησης, αλλά έχουμε δύο. Από τη μια είναι ο δυτικός κόσμος και από την άλλη είναι ο μουσουλμανικός κόσμος. Τώρα, κατά πόσον μπορούν οι δύο κόσμοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβιβαστούν, επί του παρόντος φαίνεται δύσκολο. Γιατί φαίνεται δύσκολο? Για τον απλούστο λόγο ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν γκέτο. Και τα γκέτο δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι ακριβώς η αδυναμία συμβιβασμού συστήματος αρχών και αξιών. Απόδειξη δε τούτου είναι ότι ένα από τα κύρια επιχειρήματα που προβάλλουν
ή όσοι ανησυχούν για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το είπε πολλές φορές ο Ερντογάν, ότι δεν δέχεται να του επιβληθούν το σύστημα αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι ο ίδιος ως Ισλαμιστής καθαρόαιμος και κήρυκας του Ισλάμ, επί Μακρόν, θεωρεί ότι το σύστημα αρχών και αξιών του Ισλάμ είναι διαφορετικό. Οπότε έχουμε τους πυλώνες της στρατιωτικής, της θεσμικής, της πολιτικής, της οικονομικής, της κοινωνικής, της πολιτιστικής συνοχής, οι οποίοι μεταξύ τους είναι αλληλένδετοι και καταλήγουν πάλι στις θεωρίες των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή, εάν τα εθνικά συμφέροντα βρίσκονται σε απόκληση ή σε σύγκρουση, τότε μπορεί να πάμε και σε συγκρούσεις. Διότι πρέπει να καθορίσουμε και τι είναι τελικά ευρωπαϊκό συμφέρον. Το ευρωπαϊκό συμφέρον δεν είναι καθόλου κάτι αόριστο. Το ευρωπαϊκό συμφέρον είναι ο ελάχιστος κώδικας σύγκλησης των εθνικών συμφερόντων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπου δεν υπάρχει ελάχιστος κώδικας σύγκλησης, υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, και απόδειξη τούτου είναι η τελευταία οικονομική κρίση. Είχαμε τη σύγκρουση του γερμανικού εθνικού συμφέροντος μαζί με το ελληνικό εθνικό συμφέρον και μαζί με υπόλοιπα εθνικά συμφέροντα. Και τελικά, στην πρώτη απόφαση του μηχανισμού στήριξης που ελήφθηκε, όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικά, τελικά επιβλήθηκαν, εάν μελετήσει κάποιος την απόφαση, οι όροι των Γερμανών. Οι δε Γερμανοί αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν όσον συμβιβάστηκαν, γιατί, διότι εφοβήθηκαν ακριβώς να μην υπάρξει πρόβλημα στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πληγούν τα δικά τους τα εθνικά συμφέροντα. Πώς? Οι Γερμανοί αντιδρούσαν στον μηχανισμό για τους εξής λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι εξέρχονται μιας κρίσης που εβίωναν την τελευταία τετραετία με επιτυχία λόγω της δημοσιονομικής πολιτικής της Μέρκελ. Ο δεύτερος λόγος ήταν διότι το εσωτερικό συμφέρον της Μέρκελ επέβαλε, διότι η κοινή γνώμη ήταν εναντίον της στήριξης προς την Ελλάδα και είχε εκλογές, να υπερισχύσει δηλαδή η εσωτερική πίεση. Το τρίτο στοιχείο ήταν ότι από την αλλαγή ισοτιμίας ευρώ με δολάριον, η Μέρκελ αύξησε τις εξαγωγές της 16 με 22%. Δηλαδή, εισρωή χρήματος στη χώρα. Όμως, η εισρωή χρήματος στη χώρα άρχισε να απειλείται, δηλαδή το κέρδος της, η συν περίπτωση δεν θα βοηθούσε την Ελλάδα και θα άρχισε ένα αρνητικό ντόμινο effect εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εάν εκατάρρενε η Ελλάδα, θα άρχισε να καταρρέει η Πορτογαλία, η Ισπανία και ολόκληρη η Ευρωζώνη. Βεβαίως που τη γερμανική άποψη είπαν, ωραία, εμείς πάμε πίσω στο Μάρκο. Όμως, λογικά σκεπτόμενοι, αντιλαμβάνονται ότι έχουν πολύ περισσότερο να κερδίσουν από το ευρώ από ότι από την απομόνωση στο Μάρκο, εκτός του ότι άρχιζε, κατά την άποψη μου, η αντίστροφη μέτρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η κατάρρευση της Ευρωζώνης και του ευρώ τελειώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπαιρνε ο καθένας, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, τα μπουγαλάκια του, να φύγει. Οπότε, κόστος-όφελος είναι η πράξη. Γι' αυτόν, και επανέρχομαι στα προηγούμενα, ότι οι Ευρωπαίοι σκέφτονται καλά, εάν ενταχθεί η Τουρκία με προβλήματα οικονομικά, διότι καμιά από τις χώρες που εντάχθηκαν δεν έλυσαν τα προβλήματα στα οικονομικά πριν την ένταξη. Εξού και έναν από τα επιχειρήματα της Τουρκίας είναι, μα γιατί μας πιέζεται εμάς, όταν εντάξετε την Ελλάδα είχε οικονομία, όταν εντάξετε τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που είναι μνημεία διαφθοράς και στους δείχτες διαφθοράς είναι χειρότεροι από την Τουρκία. Συνεπώς, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι τα επιχειρήματα τους είναι δικαιολογημένα για τις εκπτώσεις. Οπότε λένε οι Ευρωπαίοι, εάν τους εντάξουμε με κάποιες εκπτώσεις, τότε δεν θα επηρεαστούν μόνο τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά θα επηρεαστεί και η οικονομία μας. Και υπάρχει προηγούμενο. Πώς? Η ένταξη των 10 κρατών μελών μαζί με την Κύπρο έφερε μείωση του γενικού ΑΕΠ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο ποιος εκλήθηκε να πληρώσει τη ζημιά? Ο Ευρωπαίος πολίτης. Άρα λέει, φανταστείτε να ενταχθεί η Τουρκία και να πρέπει να πληρώνουμε για να την ισοζυγίσουμε μαζί μας. Υπολογίζουν οι Τουρκίες το συνολικό των 10. Ναι, υπολογίζουν ότι ο συνολικός πληθυσμός των 10, η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από το συνολικό πληθυσμό των 10 ή τουλάχιστον περίπου το ίδιο. Οπότε φανταστείτε, λέει, τι θα γίνει. Από την άλλη, τι σκέφτονται? Ότι, ωραία, εάν η Τουρκία ενταχθεί με ισχυρή οικονομία, τότε θα μας αγοράσει. Σωστό. Δηλαδή θα έχουμε μια Τουρκία παντοκράτηραν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το ζητούμενο είναι πώς θα ενταχθεί η Τουρκία, εάν θα ενταχθεί η Τουρκία. Γι' αυτό και έχουμε τον Σαρκοζή που λέει ότι η Τουρκία δεν θα ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα ενταχθεί με μια ειδική σχέση. Τώρα, ποια θα είναι αυτή η ειδική σχέση, κανένας δεν μπορεί να απαντήσει επί του παρόντος. Σίγουρο είναι ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, οι δεξιοί, δεν θέλουν την Τουρκία ως πλήρες κράτος μέλος, και η πραγματικότητα είναι, πρώτον, διότι φοβούνται ότι θα απειληθεί η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ότι τα προβλήματα τα οποία κοινωνικά και οικονομικά που μπορεί να δημιουργηθούν μπορεί να οδηγήσουν σε αποσύνθεση την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύν του γεγονότος ότι θα μπορεί η Τουρκία μαζί με την Αγγλία και άλλες 4-5 χώρες φιλοαμερικανικές με τις υποδείξεις των ΗΠΑ να μπλοκάρει οποιασδήποτε αποφάσεις στο σύστημα του blocking vote. Άρα μπορεί να υπάρξει μελλοντικά μια δυσλειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το γεγονός ότι για να γίνει μια νέα διεύρυνση από οικονομικής απόψεως και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να γίνουν νέες δομικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον στα θέματα του διαρθρωτικών ταμείων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τι? Με την κοινωνική σταθερότητα και συνοχή, καθώς και με την οικονομική σταθερότητα και συνοχή, διότι τα ταμεία συνοχής, όπως λέγονται τα διαρθρωτικά ταμεία, γίνονται γιατί? Για να καλυφθούν οι διαφορές που υπάρχουν στις διάφορες περιφέρειες. Δηλαδή, για να ενισχυθούν οι φτωχές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να φτάσουν τις υπόλοιπες. Με μια Τουρκία, η οποία τουλάχιστον στην εφιστάμενη φάση και μελλοντικά δεν φαίνεται να καλύπτει τις εσωτερικές της μεγάλες διαφορές, δηλαδή μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Σμύρνης και άλλων μεγάλων χωρών, με την περιοχή του Διαρμπακύρ και αλλού, θα υπάρχει πρόβλημα εσωτερικών. Δηλαδή, έχουμε κοινωνικών, φοβούνται οι Ευρωπαίοι, οικονομικών και θέμα θεσμικών απειλής της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν οι φόβοι αυτοί ευσταθούν ή όχι, το αποδεικνύει η κρίση, επαναλαμβάνω, οικονομική αυτή τη στιγμή. Ότι ο μηχανισμός, ο τελευταίος, στήριξης της Ελλάδας ή άλλων χωρών, έγινε υπό την απειλή της αποσύνθεσης, της απειλής της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πραγματικότητα, εάν μελετήσει, τις έχω μαζί μου τις μεταρρυθμίσεις όλες, δεν είναι ενταγμένες εις τον εκδημοκρατισμό και τον εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας. Είναι ενταγμένες σε μια ρεβανσιστική αντίληψη των Ισλαμιστών έναντι των στρατιωτικών και των κεμαλιστών. Και είμαι συγκεκριμένος. Το κύριο ζήτημα είναι η δικαστική εξουσία. Διότι μεταξύ, αν προσέξετε, Ισλαμιστών και κεμαλιστών τα τελευταία χρόνια, γίνονται διάφορα δικαστικά πραξικοπήματα. Με την προσδοκία ο ένας να υπερασχίσει του άλλου. Τι συμβαίνει σήμερα? Το ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας αποτελείται από 11 κανονικά και 4 αιρετά μέλη. Τα 11 μέλη διορίζονται από το στρατιωτικό δικαστήριο 3, από το ανώτατο συμβούλιο εκπαίδευσης άλλα 3 και ούτω καθεξής, από τον πρόεδρο άλλα 3. 4. Ξέρω ακριβώς πάλι. Τι λέει τώρα ο Ερντογάν? Το ανώτατο δικαστήριο, οι δικαστές του από 11 συν 4, δηλαδή 11 κανονικούς με 4 ερετούς, θα τους κάνουμε 17. Τους 14 θα τους διορίζει ο πρόεδρος, δηλαδή ο Γκιούλ, και τους 4 η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, δηλαδή το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα. Πρώτο. Δεύτερο, θα μπορούν στρατιωτικοί
να παραπέμπονται στα πολιτικά δικαστήρια. Άρα τερματίζεται η ασυλία εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών που είχαν οι στρατιωτικοί στα στρατοδικεία τα οποία ελέγχονταν από το στρατό. Άρα ο Ερντογάν θέλει να θέσει ολόκληρο το δικαστικό σύστημα υπό τον έλεγχο του, των πολιτικών, αφαιρώντας όμως, όπως υποστηρίζουν οι κεμαλιστές, οι Κούρδοι και αριστερές δυνάμεις, αλλά το έχουν αντιληφθεί και οι Ευρωπαίοι, αρκετοί τους Ευρωπαίους, ότι δεν θα στηρίζεται στην ανεξαρτησία των τριών εξουσιών, της δικαστικής, της νομοθετικής και της εκτελεστικής. Αντιθέτως, η δικαστική εξουσία θα είναι όμηρος του Προέδρου και της νομοθετικής ταυτόχρονα. Συνεπώς, δεν πάμε σε εκδημοκρατικοποίηση. Πάμε σε μια ρεβανσιστική διαδικασία, απόδειξη δε της εκδικητικής διαδικασίας, ναι, για όσους μελετούν παρακάτω. Απόδειξη δε τούτου είναι ότι το δημοψήφισμα για την έγκριση των μεταρρυθμίσεων εκαθορίστηκε τις 12 του Σεπτέμβρη, δηλαδή την ημέρα που έγινε το πραξικόπημα του Κενάν Ευρέ και εκαθόρισε το 1982 το νέο σύνταγμα το οποίο υπάρχει σήμερα. Άρα σημειολογικά και ουσιαστικά λένε οι Ισλαμιστές στους κεμαλιστές και στους στρατηγούς, σας ξυλώνουμε. Όχι εκδημοκρατικοποιούμε την Τουρκία. Σας ξυλώνουμε. Εμείς κυριαρχούμε. Τι συμβαίνει τώρα? Συμβαίνει το εξής, ότι ήδη οι αναθεωρημένα άρθρα του συντάγματος έχουν προσβληθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει εναντίον του Ερντογάν, τότε ο Ερντογάν αναγκάζεται να πάει σε πρόορες εκλογές. Προσέξτε πώς περιπλέκεται η ιστορία τώρα. Μέχρι πρότινος ο Ερντογάν είτε σε πρόορες εκλογές επήγαινε, είτε κέρδιζε στο δικαστήριο, θα ήταν το ίδιο, διότι με την δύναμη που είχε προσδοκούσε ότι θα εξεπερνούσε τους 336 ψήφους εντός της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυλλεύσης, που του επιτρέπει να περνά οποιαδήποτε νομοθετική ή αναθεωρητική ρύθμιση θέλει. Αυτή τη στιγμή, με την αλλαγή φρουράς στους κεμαλιστές, τα πρώτες φεγμομετρήσεις δείχνουν ότι ο Κάντι της Τουρκίας, ο νέος ηγέτης, ο οποίος παρουσιάζει ένα δέντημο, απορροφά και από του ΑΚΕΠΕ, αλλά και των αριστερών προοδευτικών χώρων της Τουρκίας, διότι παρουσιάζεται προοδευτικός, έντιμος, και από την πρώτη στιγμή χτυπά τη διαφθορά, η οποία άρχισε να φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του Ερντογάν, ο οποίος δημιουργά μια νέα κάστα επιχειρηματιών δικών του, προσπαθεί να βάλει χέρι στα μούμουε και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος στις πρώτες εκλογές να μην συγκεντρώσει τις πλειοψηφίες που θέλει ο Ερντογάν και να μην μπορεί να προχωρήσει στις αναθεωρήσεις εκ νέου του συντάγματος, δηλαδή που θα έχει το δικαίωμα τούτο μέσω της νέας λαϊκής εντολής των πρόωρων εκλογών. Συνεπώς υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εντός της Τουρκίας που θα πρέπει να το δούμε και θα έπρεπε τουλάχιστον στο λεγόμενο δικό μας Εθνικό Συμβούλιο να έπρεπε να μελετηθεί. Επιπροσθέτως, λόγω της εσωτερικής επικρατούσας κατάστασης στην Τουρκία αλλά και προβλημάτων που υπάρχουν τεχνοκρατικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία δεν μπορεί να κλείσει μέχρι το Σεπτέμβριο άλλα ενταξιακά κεφάλαια. Καθαρόν. Μας το έχουν πει καθαρά οι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι το Σεπτέμβριο μην περιμένετε, και τους το είπαν, ότι θα κλείσουν κεφάλαια. Πρώτον, διότι υπήρχαν προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσε να προωθήσει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα να ψηφιστεί μια συνθήκη, είναι άλλο να τεθεί σε ισχύ και είναι άλλο να τεθεί σε εφαρμογή. Τα κριτήρια, για παράδειγμα, για τον νέο ρόλο που θα έχει η Άστον, η οποία θα ενισχυθεί από διπλωμάτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα είναι, ακόμα δεν έχουν καθοριστεί. Άρα οι τεχνοκράτες έχουν πολλά άλλα πράγματα να ασχοληθούν εκτός που την Τουρκία. Να φέρω παραδείγματα για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, αυτά όλα προσμετρούν όχι μόνο για τη σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη δική μας τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Και δυστυχώς δεν άκουσα να έχει μελετηθεί που το δικό μας κομματικό σύστημα ή πολιτικό σύστημα, είτε σε κομματικά επίπεδα, είτε σε επίπεδα Υπουργείου Εξωτερικών, είτε σε επίπεδα Εθνικού Συμβουλίου,
οι τρέχουσες εξελίξεις στην Τουρκία. Δηλαδή αποδυναμώνεται η Τουρκία. Μπορεί να αποδυναμώνεται. Ενισχύεται η Τουρκία. Μπορεί να ενισχύεται διότι πάει να γίνει πυρηνική δύναμη. Εμείς πώς αντιδρούμε. Πώς μπορούμε δηλαδή να προκαλέσουμε κόστος στην Τουρκία με τον ΑΒ τρόπο για να κερδίσουμε στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης των συνομιλιών. Και καταλήγουμε πάντα, κατά την άποψή μου, στο ίδιο αρχικό ερώτημα, εάν θα έχουμε μια ευρωπαϊκή Τουρκία ή μια τουρκική Ευρώπη. Αυτά είναι ο λίγης. Ευχαριστούμε, Γιώργο.